Χαίρετεν Κυρίω Πάντοτε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι της εκπομπής μας. Με τη χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε το πνευματικό μας οδηπορικό στα άγραντα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για την Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, για την ιστορία του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και την καταραθήσα και εξηραθήσα Σική. Την επομένη ημέρα, την Αγία και Μεγάλη Τρίτη, ο Ιησούς μετέβηκε πάλι στο ναό και δίδασκε τα πλήθη. Οι Φαρισαίοι παρουσιάστηκαν και πάλι, έχοντας έτοιμη μία νέα παγίδα. Ρώτησαν δηλαδή το Χριστό. «Πρέπει να πληρώνουμε φόρο στους Ρωμαίους άρχοντες ημών, ναι ή όχι». Αν ο Χριστός απαντούσε ναι, οι Φαρισαίοι θα τον κατηγορούσαν ότι αντιτίθεται στον νόμο του Μωυσέως, ο οποίος απαγόρευε να πληρώνουν φόρο κεφαλικό σε άλλον παρά μόνο στον ναό. Αν απαντούσε όχι, θα τον κατηγορούσαν ως στασιαστή κατά της Ρωμαϊκής Αρχής. Ο Χριστός ως Θεός κατάλαβε αμέσως τους πονηρούς σκοπούς τους. Ζήτησε να του δείξουν ένα νόμισμα, δείξτε μου τους λέει ένα νόμισμα και αυτοί του έδειξαν ένα δινάριο, ένα κίνσο όπως λεγόταν το νόμισμα το οποίο πάνω έφερε την εικόνα και την επιγραφή του αυτοκράτορος Τιβερίου Κέσαρος. Και τους ρωτάει ο Χριστός, τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή του Κέσαρος, του απάντησαν. Τότε τους λέει ο Ιησούς. «Απόδοτε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό». Δώστε δηλαδή ό,τι ανήκει στον Κέσαρα στον Κέσαρα, δηλαδή τον φόρο, και ό,τι ανήκει στο Θεό, αποδώστε το στον Θεό, δηλαδή την λατρεία και την προσκύνηση. Η απάντηση αυτή ήταν αποστομωτική για τους Φαρισαίους. Δεν παρετήθηκαν όμως από τον πονηρό σκοπό τους του υπέβαλαν και άλλες πολλές ερωτήσεις, αλλά ο Χριστός του έδιδε πάντοτε εύστοχες απαντήσεις. Την ερώτηση αυτή στο Χριστό, αν πρέπει να πληρώνουμε φόρο ή όχι, του την υπέβαλαν οι Ηρωδιανοί. Όταν έμαθαν οι Φαρισαίοι ότι αποστόμωσε τους ιροδιανού οι Ηρωδιανοί ήταν μία έρεση του Ιερατίου, οι πάντοτε ήταν συνειφασμένοι «Μεταπιστεύω για τα θελήματα του Αυτοκράτορα». Και έπειτα έστειλαν τους Σαδουκαίους, άλλοι αίρεσοι οι Σαδουκαίοι, αυτοί που ισχυρίζονταν ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Και τον ρώτησαν. «Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε, εάν ένας πεθάνει άτεκνος, τότε πρέπει ο αδελφός του να νυμφευθεί την γυναίκα του και να φέρει από γόνου ή αδελφόν του» ήσαν λέει επτά αδελφοί. Ο πρώτος αφού την νυμφεύθηκε πέθανε και επειδή δεν είχε απογόνους άφησε την γυναίκα αυτή στον αδελφό του. Το αυτό ακριβώς συνέβη και στον δεύτερο και στον τρίτο έως τον έβδομο και τελευταία από όλου πέθανε και η γυναίκα. Κατά την Ανάσταση λοιπόν των νεκρών σε ποιον από τους επτά θα ανήκει η γυναίκα διότι και οι επτά αδελφοί την είχαν γυναίκα. Βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, αυτοί που δεν πίστευαν την εκ Ανάσταση, υπέβαλαν με πονηρία αυτήν την ερώτηση στο Χριστό. Ο Χριστός όμως και αυτού του αποστόμωσε και τους είπε «Πλανάστε, μη ειδότε στα γραφάς. «Πλανάστε επειδή δεν γνωρίζετε τα γραφάς, αλλά ούτε και την δύναμη του Θεού γνωρίζετε, διότι κατά την Ανάσταση Ούτε νυμφεύονται ούτε παντρεύονται, αλλά ζουν όπω οι άγγελοι στον ουρανό. Οι Φαρισαίοι, όταν άκουσαν ότι και οι Σαδουκαίοι αποστομώθηκαν, μαζεύτηκαν γύρω του για να τον εκπειράσουν και κάποιο νομικό τον ρώτησε: Διδάσκαλε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο. Και ο Χριστό απάντησε: Να αγαπήσει κύριον των Θεών σου, εξόολη τη καρδία σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη όμως όμοια με αυτήν είναι το να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Από αυτές τις δύο εντολές εξαρτώνται όλος ο νόμος και η προφήτε. Και αυτό αγαπητοί αδελφοί θα είναι και το κριτήριο για την είσοδό μας ή την έξοδό μας από τον παράδεισο, όπως θα δούμε στην συνέχεια η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και τότε ο Χριστός επιτίθεται κατευθείαν εναντίον των Φαρισαίων με την διδασκαλία Του. Αφού στράφηκε προς το πλήθος των Αχροατών, απεκάλυψε πρώτον την υποκρισία, την κακία και την αλαζονία τους και έπειτα καυτηρίασε τον τρόπο ζωής τους δια των πολύ αυστηρών λόγων και φράσεων οι οποίες αρχίζουν με τη λέξη «Ουέ», που σημαίνει «Αλίμονο». «Ουέ ημίν, αλίμονος σας, γραμματής και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείετε την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Όχι μόνο δηλαδή εσείς δεν θέλετε να εισέλθετε, αλλά και εκείνους οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν τους εμποδίζετε». «Ουέ ημίν, και φαρισαίοι υποκριτέ», διότι διηλίζεται τον κόνοπα και καταπίνεται την κάμιλον. Και εξακολουθώντας ο Ιησούς το φοβερό κατηγορητήριό του, τους αποκαλεί όφης και γεννήματα εχιδνών. Είναι τα φοβερά ουέ, τα οποία βρίσκονται στο καταμαρθέων Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 23. Αλλοί μονός σας και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κατεστείετε τις περιουσίες των φτωχών και των χειρών με την πρόφαση της προσευχής, αλλή μονός σας, διότι περιάγετε ξηράν και θάλασσαν για να κάνετε έναν προσήλυτο και όταν γίνει τον κάνετε παιδί της γεένης δύο φορές περισσότερο από ό,τι εσείς. Οδηγεί τη φλή. Αλλή μονός σας, γραμματίς και φαρισαίοι υποκριτές, διότι δίνετε στο ναό το ένα δέκατο από τα υπάρχοντά σας και αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου, το δίκαιο, την αγάπη και την πίστη. Και τα μικρά πρέπει να τα κάνετε, αλλά και τα βαρύτερα. Οδηγή τυφλή, ασβεστομένη τάφη, φωνή των προφητών. Εσείς οι ίδιοι μαρτυρείτε ότι είστε απόγονοι εκείνων που θανάτωσαν τους προφήτες. Φίδια, γεννήματα εχυδνών. πώς είναι δυνατόν, να αποφύγετε την κρίση της γεέννης. Σας στέλνω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους θανατώσετε και θα τους σταυρώσετε, άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συνεγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από την μία πόλη στην άλλη και θα έλθει επάνω σας η οργή του Θεού και θα σας ζητηθεί κάθε αθώο αίμα που χύθηκε στην γη. Από το αίμα του άβελ του δικαίου ως το αίμα του Ζαχαρίου. Αλήθεια σας λέγω, θα έλθουν όλα αυτά εις την γενεάν ταύτην. Και όλα αυτά που είπε ο Χριστός μας, αγαπητοί φίλοι, επαληθεύθηκαν το 70 μετά Χριστόν, όταν ο Κέσαρας Τίτος ισοπαίδωσε κυριολεκτικά την πόλη των Ιεροσολύμων. Και ο Χριστός μας θρηνεί για την τύχη της Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως η από τα μικρά της κάτω από τα φτερά της, αλλά δεν το θελήσατε. Ιδού, αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Να, εγκαταλείπετε έρημο το σπίτι σας διότι σας λέγω ότι από τώρα και στο εξής δεν θα με δείτε έως ότου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και έπειτα ο Ιησούς αναχωρεί από τον ναό και γνωρίζει ότι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έχουν ήδη αποφασίσει τον θάνατό του και συμπληρώνει την διδασκαλία του ομιλώντας περί της μελούσης κρίσεως και της προετοιμασίας μας για αυτήν, για τη Δευτέρα Παρουσία δηλαδή. Όταν βγήκαν από το ναό και κατευθυνόντουσαν προς το όρος των ελαιών, ή το εσπέρα, η ώρα που βασίλευε ο ήλιος, και όπως έπεφταν οι ακτίνες του ηλίου, επάνω στα μάρμαρα κατά χρυσοπίκυλτα, οι μαθητές θαμπόθηκαν από το ναό, ο οποίος ηλιου επανω στα μαρμαρα τα απαστράπτον ο ναός έλαμπε, και λένε στον Κύριο «Δες Κύριε μεγαλοπρέπεια». Ο Χριστός τότε τους είπε «Τα βλέπετε όλα αυτά». Αλήθεια σας λέγω ότι δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα που να μην κρεμιστεί. Και ενώ καθόταν ο Κύριος στο όρος των ελαιών, ήρθαν σε Αυτόν οι μαθητές Αυτού, ιδιαιτέρως και του είπαν «Πες μας Κύριε, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημείο της ελεύσεώς σου και της συντελείας του κόσμου. Και ο Χριστός, εδώ πέρα στο καταματθέον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 24, ξεκινά την εσχατολογική διδασκαλία του. Προσέξτε τους λέει, θα φανερωθούν πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, που θα λέγουν εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θα πλανήσουν θα ακούσετε πολέμους και ακουάς πολέμων. Εσείς όμως μην φοβηθείτε. Θα ξεσηκωθεί έθνος εναντίον έθνους και αδελφός αντί αδελφού και ταύτα πάντα αρχή οδύνων. Θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια, θα σας θανατώσουν και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Θα είστε μισητοί από όλους εξαιτίας του ονόματός μου» και τότε πολλοί θα σκανδαλιστούν και έσονται μάχες με τα ο ένας θα μισεί τον άλλον, θα παραδίδει ο ένας τον άλλον στον εχθρό. Θα πληθυνθεί η ανομία, θα ψυχρανθεί και η αγάπη των πολλών. Αυτός όμως που θα υπομείνει τα μαρτύρια έως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο πάσαν την προς μαρτυρίαν και τότε θα έλθει το τέλος. Του είπε έπειτα για το βδέλιγμα της ερημόσεως, όταν θα δείτε το βδέλιγμα της ερημόσεως, τότε πλησιάζει το τέλος. Αυτή η προφητεία του Χριστού μας, αγαπητοί αδελφοί, έχει δύο ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι όσον αφορά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που συνέβη το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο και η δεύτερη ερμηνεία είναι η καταστροφή του κόσμου. Το πρώτο βδέλυγμα ήταν όταν ο Τίτος έβαλε στα Άγια των Αγίων το άγαλμά του. Και το δεύτερο βδέλυγμα της ερημόσεως είναι η εγκαθίδρυση του Αντιχρίστου στους ναούς. Όπως ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Για χάρη των εκλεκτών, λέει ο Χριστός, θα συντομευθούν οι ημέρες και εάν δεν συντομευόντουσαν οι ημέρες αυτές, δεν θα σωζόταν κανένας άνθρωπος. Ού κάνε σώθη πάσα σάρξ. Θα εμφανιστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, θα κάνουν θαύματα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και η Εκκλησία θα φύγει στην έρημο, και αυτό είναι προφητευμένο. Αφότου γίνουν όλα αυτά, θα σκοτεινιάσει ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Δεν θα υπάρχει ανάγκη πλέον να υπάρχει ήλιος, σελήνη και αστέρια, διότι θα έρθει ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Προτού έρθει ο Χριστός για να κρίνει τα σύμπαντα, θα φανερωθεί εις τον ουρανόν το σημείο του, δηλαδή ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, και τότε παν γόνι κάμψη, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, πάντες θα πέσουν να προσκυνήσουν το Χριστό και θα θρηνήσουν όσοι δεν πίστεψαν στο Χριστό όταν θα τον δουν να έρχεται καθήμενος επάνω στις νεφέλες του ουρανού με δόξα πολύ και δύναμη και θα στείλει ο Χριστός τους αγγέλους του με μεγάλη σάλπιγγα και θα συναθρήσουν τους εκλεκτούς από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ο κόσμος τότε θα βρεθεί προεκπλήξεως γιατί θα συμβαίνει ό,τι ακριβώς συνέβη και την εποχή του Νόε. Θα παντρεύονται, θα τρώνε και θα πίνουνε και κανείς δεν θα περιμένει το τέλος. Θα έρθει ξαφνικά σαν τον κλέπτη μέσα στη νύχτα, λέει ο Χριστός. Όπως ο Νόε που κατασκεύαζε την Κιβωτό και τον περιγελούσαν όταν όμως ξεκίνησε να βρέχει, τότε κατάλαβαν το λάθος που έκαναν και δεν μετενόησαν. Θα έρθει ο Χριστός σε ανύποπτο χρόνο. Τότε δύο θα βρίσκονται στο χωράφι, ο ένας θα παραλαμβάνεται και ο άλλος θα αφήνεται. Και εννοεί εδώ ο Κύριος ότι θα υπάρχει διαχωρισμός. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, διότι δεν γνωρίζετε ποια ημέρα και ώρα έρχεται ο Κύριός σας. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις το μεν πνεύμα πρόθυμων η δε σάρξ ασθενής. Οι άνθρωποι, κατά την δευτέρα παρουσία, είπε ο Ιησούς, θα μοιάζουν με δέκα παρθένες, οι οποίες πήραν τις λαμπάδες τους και βγήκαν να υποδεχθούν τον Ινθίο. Οι πέντε από αυτές ήσαν φρόνιμες, δηλαδή μυαλωμένες, και οι άλλες πέντε ήσαν μορές, δηλαδή άμυαλες. Οι φρόνιμες παρθένες είχαν πάρει μαζί τους αρκετό λάδι για τις λαμπάδες τους, ενώ οι μορές δεν είχαν προνοήσει περί τούτου. Ο νυμφίος αργούσε να έλθει. Όλες νύσταξαν και αποκοιμήθηκαν. Κατά το μεσονύκτιο ακούστηκε μία φωνή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Βγείτε να τον προϋπαντήσετε. Όλες οι παρθένες ξύπνησαν και ετοίμαζαν τις λαμπάδες τους. Αλλά των μωρών παρθένων οι λαμπάδες έσβηναν διότι δεν είχαν έλεο. Λέγουν τότε οι μορές παρθένες προς τις φρόνιμες, δώστε και σε εμάς από το δικό σας έλαιο, δώστε μας λίγο λάδι για τα λιχνάρια μας. Αλλά οι φρόνιμες παρθένες απεκρίθησαν, δεν μπορούμε να σας δώσουμε, διότι δεν θα φτάσει ούτε για εμάς ούτε και για εσάς. Πηγαίνετε σε αυτούς που πολλούν έλαιο για να αγοράσετε και ενώ εκείνες έφυγαν για να αγοράσουν λάδι, έφτασε ο νυμφίος. Οι φρόνιμες και προνοητικές παρθένες υποδέχθηκαν με αναμένες τις λαμπάδες τους τον νυμφίο και εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείσθη η θύρα, έκλεισε η πόρτα. Μετά από λίγη ώρα έφτασαν και οι μωρές παρθένες έξω από το σπίτι και χτυπούσαν την πόρτα και φώναζαν «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν! Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας!» Ο Κύριος όμως απεκρίθη «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ούκ είδα ημάς!» «Αλήθεια σας λέγω ότι δεν σας γνωρίζω!» Την παραβολή των δέκα παρθένων την είπε ο Χριστός μας για να παρακινήσει και τους ακροατές του αλλά και όλους εμάς προς την ελεημοσύνη, αλλά και για να μας διδάξει ότι πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι για την ώρα του θανάτου μας. Και επειδή πολλή δόξα έχει η Παρθενία, διότι πραγματικά είναι μεγάλο κατόρθωμα, έλεγε ο Χριστός πολλά για την Παρθενία και για αυτούς που κρατούν την Παρθενία για την δόξα του Θεού. Για να μην βρεθεί λοιπόν κάποιος ο οποίος κατορθώνει αυτό το μεγάλο έργο της Παρθενίας αλλά παραμελεί τα άλλα και ιδίως την ελεημοσύνη και την φιλευσπλαχνία γιατί μόνο με αυτήν λάμπει ζωηρότερα η λαμπάδα της Παρθενίας η Παρθενία δηλαδή λάμπει ζωηρότερα όταν συνοδεύεται με αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Το Ευαγγέλιο της Μεν Πέντε Παρθένες τις ονομάζει Φρόνιμες, επειδή αυτές μαζί με την αρετή της Παρθενίας φρόντισαν να έχουν άφθονο και πλουσιοπάροχο για το λάδι της ελεημοσύνης. Τις άλλες πέντε όμως τις ονομάζει Μορές, επειδή παρόλο που είχαν αποκτήσει και αυτές την Παρθενία, δεν είχαν ωστόσο την ανάλογη ελεημοσύνη. Επομένως για αυτόν ακριβώς τον λόγο ήσαν μορές, γιατί ενώ κατόρθωσαν το δυσκολότερο, παραμέλησαν το ευκολότερο και έτσι δεν διέφεραν καθόλου από τις αμαρτωλές γυναίκες, παρόλη την παρθενία τους σε εισαγωγικά. Γιατί οι πόρνες νικώνται από το σώμα τους, ενώ οι ανελεήμονες καρδιές από το χρήμα. Και επειδή, ως γνωστόν, τρέχει πολύ γρήγορα η νύχτα της παρούσης ζωής, νύσταξαν όλες οι παρθένες και κοιμήθηκαν, δηλαδή πέθαναν, γιατί ο θάνατος λέγεται και ύπνος. Καθώς λοιπόν κοιμόντουσαν, ακούστηκε μία δυνατή φωνή στη μέση της νύχτας που έλεγε «Ιεδού ο νυμφίος έρχεται, βγείτε όλες να τον προϋπαντήσετε». Τότε οι πέντε παρθένες που είχαν φροντίσει να έχουν άφθονο λάδι συνάντησαν τον νυμφίο και μπήκαν μέσα μαζί του όταν ανοίχθηκαν οι πύλες. Αντίθετα, οι άλλες πέντε που δεν είχαν αρκετό λάδι όταν ξύπνησαν ζητούσαν λίγο από τις φρόνιμες. Εκείνες βέβαια ήθελαν να τους δώσουν αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν. Προτού βεβαιωθούν ότι θα μπουν και οι ίδιες μέσα. Γι' αυτό τους αποκρίθηκαν λέγοντας «Φοβούμαστε, μήπως δεν φτάσει και για εσάς και για εμάς». Πηγαίνετε λοιπόν σε αυτούς που το πολλούν το λάδι, δηλαδή στους φτωχούς, και αγοράστε λίγο. Όμως αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί μετά από τον θάνατο κάτι τέτοιο είναι εντελώς αδύνατο. Αυτό ακριβώς μας προειδοποιεί και ο Αβραάμ στην γνωστή παραβολή με τον πλούσιο και το φτωχό Λάζαρο. Παρόλα αυτά όμως, οι μορές παρθένες πηγαίνουν αφώτιστες και σκοτεινέ χωρίς λάδι στο λιχνάρι τους, χτυπούν τις πύλες και φωνάζουν «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν». Τότε ο ίδιος ο Κύριος τους δίνει μία φρικτή απάντηση. «Πηγαίνετε», τους λέει, «δεν σας γνωρίζω». «Δεν μπορείτε να δείτε τον νυμφίο», γιατί δεν έχετε για πρίκα σα την ελεημοσύνη. Έτσι η παραβολή των δέκα παρθένων ορίστηκε από τους θεοφόρους πατέρες να αναγεινώσκεται την Αγία και Μεγάλη Τρίτη για να μας διδάξει ότι πρέπει να βρισκόμαστε πάντοτε σε εγρήγορση και ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για να συναντήσουμε τον αληθινό νυμφίο της ψυχής μας. Μάλιστα λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι αυτό θα το πετύχουμε μόνο με τις καλές μας πράξεις, με την ελεημοσύνη μας και κυρίως με την ορθή, την ορθόδοξη πίστη μας. Γιατί μας είναι άγνωστη η ημέρα και η ώρα του θανάτου μας. Την Μεγάλη Δευτέρα, με το παράδειγμα του Παγκάλου Ιωσήφ, μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες να επιδιώκουμε την εγκράτεια και την σοφροσύνη και ακόμη με την ιστορία της άχαρπης ικιάς, που διαβάζεται και αυτή την Μεγάλη Δευτέρα μας παροτρύνουν να ποθούμε κυρίως τους πνευματικούς καρπούς γιατί όποιο τυχόν κατορθώσει μία αρετή έστω μεγάλη αλλά δεν φροντίσει για τις άλλες αρετές και ιδίως για την ελεημοσύνη δεν μπορεί να μπει μαζί με το Χριστό στην αιώνια ανάπαυση και γυρίζει πίσω ντροπιασμένο. Και τίποτε δεν είναι πιο λυπηρό και πιο ντροπιαστικό από μία παρθένο που νικέται από τον έρωτα των χρημάτων. Στην συνέχεια ο Κύριος είπε και την παραβολή των ταλάντων για να μας διδάξει ότι πρέπει να φροντίζουμε για τη βελτίωσή μας αυξάνοντας τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Ένας άνθρωπος, είπε ο Ιησούς, θέλοντας να ταξιδέψει σε τόπο μακρινό, κάλεσε τους δούλους του και μοίρασε σε αυτούς τα υπάρχοντά του. Και στον ένα έδωσε πέντε τάλαντα, στον άλλον δύο και στον τρίτο ένα τάλαντο. Στον καθένα έδωσε αναλόγως με την δύναμή του. Αυτό που κάνει και ο Θεός σε εμάς, αγαπητοί φίλοι, που δίνει στον καθένα μας κάποια τάλαντα αναλόγως με την δύναμή μας. Κατά τον χρόνο της απουσίας του Κυρίου Του, ο δούλος που έλαβε τα πέντε τάλαντα εργάστηκε με ζήλο και τα πέντε τα έκανε δέκα τάλαντα. Τα διπλασίασε δηλαδή. Ομοίως και αυτός που πήρε τα δύο τάλαντα τα έκανε τέσσερα. Εκείνος όμως που πήρε το ένα τάλαντο το έκρυψε μέσα στην γη. Όταν επέστρεψε ο Κύριος, παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτός που έλαβε τα πέντε τάλαντα και παρέδωσε σε αυτόν δέκα τάλαντα και του λέγει «Κύριε, πέντε τάλαντα μου έδωσες, ειδού αυτά και άλλα πέντε που κέρδισα με την εργασία μου». «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ», απάντησε ο Κύριος. «Σε ολίγα εφάνης πιστός», σε πολλά θα σε εγκαταστήσω υπεύθυνο. Ίσελθε εις την χαράν του Κυρίου Σου. Παρουσιάστηκε έπειτα ο άλλος δούλος, ο λαβών τα δύο τάλαντα, ο οποίος με την εργασία του τα έκανε τέσσερα. Και προς αυτόν ο Κύριος είπε, Εύ δούλε αγαθέ και πιστέ, Ίσελθε εις την χαράν του Κυρίου Σου. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, μπε και εσύ στην χαρά του Κυρίου σου». Και προσήλθε στο τέλος και εκείνος που έλαβε το ένα τάλαντο. «Κύριε», λέγει, «Ήξερα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος και φοβήθηκα και έκρυψα το τάλαντό σου στην γη. Ορίστε, πάρε πίσω το αργύριό σου». Τότε ο Κύριος, γεμάτος οργή, είπε προς Αυτόν, «Δούλε, πονηρέ και οχνηρέ, με ήξερες όπως λέγεις σκληρό και άδικο, δεν κατέθετες τουλάχιστον το τάλαντό μου στην τράπεζα για να μου επιστραφεί με τόκο» και αμέσως επέβαλε σε αυτόν αυστηρή και δίκαιη τιμωρία. Στράφηκε προς τους υπηρέτες του και τους διέταξε «Πάρτε από αυτόν το τάλαντο και δώστε το σε εκείνον που έχει τα δέκα τάλαντα». Γιατί αυτός ο οποίος εργάστηκε θα πάρει ανταμοιβή και με το παραπάνω. Αυτός ο οποίος όμως δεν εργάστηκε, ακόμη και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Και τούτον τον άχρηστον δούλων, εκβάλετε τον, ρίξτε τον έξω στο σκότο στο εξώτερο. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Εκεί θα θρυνεί, θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του. Και κλείνει ο Κύριος μας την εσχατολογική αυτή διδαχή του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 25 με την διήγηση της μελούσης κρίσεως. Κατά την ημέρα της κρίσεως, είπε ο Ιησούς, θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη την δόξα του και τους αγγέλους και θα καθίσει στον θρόνο του. Θα συναχθούν τότε όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους ανθρώπους με τόσο μεγάλη ευκολία όπως ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια, από τα κατσίκια και θα τοποθετήσει εκ δεξιών τα πρόβατα, δηλαδή τους δικαίους και αγαθούς και εξ αριστερών τα ερήφια, δηλαδή τους αδίκους και πονηρούς. Και θα πει προς τους δικαίους «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του πατρός μου» κληρονομήσατε την βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για εσάς από καταβολή κόσμου. Διότι πίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν γυμνός και με περιμαζέψατε, φυλακισμένος και με επισκεφθήκατε. Και θα αποκριθούν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμεν ότι πίνασες και σε θρέψαμε ή δίψασες και σε ποτίσαμε, πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλοξενήσαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή ή στην φυλακή και σε επισκεφθήκαμε, ο Κύριος θα αποκριθεί σε αυτούς. Αληθώς σας λέγω ότι εφόσον το πράξατε αυτό σε έναν από αυτούς τους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, σε εμένα τον ίδιο το πράξατε». Έπειτα ο Κύριος θα στραφεί και προς εκείνους που θα βρίσκονται στα αριστερά Του, δηλαδή προς τους πονηρούς και αμετανόητους αμαρτωλούς, και θα πει προς αυτούς, «Φύγετε απ' μου εσείς, οι κατηραμένοι, εις το πύρτο αιώνιον, το ειτημασμένον δια των διάβολων και τους συντρόφους Του, διότι πίνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν με ποτίσατε, ήμουν ξένος και δεν με φιλοξενήσατε» γυμνός και δεν με ντύσατε, ασθενής και στην φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε. Τότε αυτοί θα πούν προς Αυτόν, «Κύριε, πότε σε έδαμε πεινώντα και διψώντα, ή ξένων ή γυμνών, ή ασθενή ή εν φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε» θα αποκριθεί ο Κύριος τότε. Αληθώς σας λέγω ότι αφού δεν τα πράξατε αυτά σε έναν από τους αδελφούς μου τους ελαχίστους, που βρέθηκαν σε κατάσταση ανάγκης, τότε ούτε και σε εμένα το πράξατε. Και θα σταλούν τότε οι μεν δίκαιοι, εις την αιώνια ζωήν, οι δε άδικοι, εις την αιώνια κόλασην. Κατόπιν ο Ιησούς, σε ερώτηση που του έγινε από τους μαθητάς του, για το πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία του, και η μέλουσα κρίσης εδίδαξε «Κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα παρά μόνον ο πατήρ μου ο εν ουρανής. και το είπε αυτό ο Χριστός για να σταματήσουν να κάνουν ερωτήσεις οι μαθητές. Ο Χριστός σαφώς και γνωρίζει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία διότι ο Θεός μας είναι τριαδικός, πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς ό,τι γνωρίζει ο Πατέρας γνωρίζει ο Υιός και το Πανάγιο Πνεύμα. Ό,τι επιθυμεί ο Πατέρας, επιθυμεί και ο Υιός και το Πανάγιο Πνεύμα. Πρέπει λοιπόν να αγρυπνείτε διότι δεν γνωρίζετε ποιαν ώραν έρχεται ο Κύριος. Μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα. Ευτυχής θα είναι εκείνος ο δούλος, ο οποίος θα είναι έτοιμος όταν έλθει ο Κύριος. Αγρυπνείτε μήπως έλθει έξαφνα και σας έβρει να κοιμάστε. Και εδώ αγαπητοί αδελφοί τελειώνει η Αγία και Μεγάλη Τρίτη. Ο Χριστός μας αυτές τις διδαχές τις είπε προς τους μαθητάς Του κατά την διαδρομή από το ναό προς την Βιθανία στο όρος των ελαιών όπου και συνήθως διανυκτέρευαν. Ο Χριστός μας, όπως είπαμε, είναι ο νυμφίος. Γι' αυτό και τις τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος ψάλεται το κοντάκιο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Έρχεται ο Κύριος στα μεσάνυχτα, δηλαδή σε χρόνο ανύποπτον. Μεταξύ των άλλων τροπαρίων ψάλλει η Εκκλησία μας και το εξής. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων Σου, πώς εισελεύσω με ο ανάξιος. Πώς να εισέλθω και εγώ ο ανάξιος Κύριε, στην αίθουσα των γάμων Σου, όπου λάμπουν οι Άγιοι Σου. Γιατί αν τολμήσω να εισέλθω και εγώ, φανερώνει την αμαρτωλότητά μου ο ρυπαρός χιτών της ψυχής μου. Έτσι θα με πιάσουν οι άγγελοι και θα με βγάλουν έξω, διότι με αυτό το ένδυμα, δεν έχω δικαίωμα να παραστώ στους γάμους. Καθάρισε λοιπόν Κύριε την κυλιδωμένη μου ψυχή και σώσε με σαν φιλάνθρωπος που είσαι. Επίσης αγαπητοί μου αδελφοί, ο αριθμός δέκα παρθένες είναι συμβολικός ότι οι πέντε ήσαν φρόνιμες και οι πέντε μορές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι οι μισοί θα σωθούν και οι άλλοι μισοί θα πάνε στην κόλαση. Απλώς οι πέντε φρόνιμες παρθένες αντιπροσωπεύουν τους χριστιανούς που αγωνίζονται με τα πάθη τους ό,τι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να περιορίσει με τη βοήθεια του Θεού. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Υπάρχουν όμως δύο ειδών αμαρτωλοί. Οι αμαρτωλοί που αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους και ζητούν το μέγα έλεος του Θεού και προσπαθούν με τις δυνάμεις τους και με τη βοήθεια που δίνει ο Θεός και υπάρχουν και οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, τους οποίους αντιπροσωπεύουν οι πέντε μορές παρθένες που δεν είχαν έλεο στα αγγεία τους. Και όπως είπαμε, το κριτήριο για την είσοδό μας ή την έξοδό μας από τον Παράδεισο θα είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Όλα αυτά όμως υπό την προϋπόθεση της Ορθοδόξου Πίστεως. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε, καλή πορεία προς την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.